μεσάνυχτα. Το φράγμα της Γερμασόγειας είναι έτοιμο να υπερχείλησει. Οι ευεργετικές βροχοπτώσεις κατάφεραν να γεμίσουν ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα της Κύπρου, χωρητικότητας 13,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Η στιγμή της υπερχείλησης προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών πολιτών που έσπευσαν στο σημείο από νωρίς το απόγευμα. Ευωδιασμένοι με υπομονή, περίμεναν τη στιγμή που το φράγμα της Γερμασόγειας θα τους χάριζε το εντυπωσιακό θέαμα της υπερχείλησης μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Αν αναλογιστούμε ότι αρχές Δεκεμβρίου ήταν ελάχιστες οι αποθηκευμένες ποσότητες στον υδατοφράχτη και μόνο μέσα σε 20 μέρες μαζεύτηκε όλη αυτή η ποσότητα για να είναι πλήρης και να έχουμε υπερχείληση, μόνο χαρά μπορεί να μας προκαλεί. Λόγω υπερχείλησης του φράγματος εξακολουθεί να παραμένει κλειστός ο χώρος στάθμευσης στην κήτη του ποταμού Άμαθου. Εν τω μεταξύ, οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν από την υπερχείληση. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η εισρωή στα φράγματα το τελευταίο τριήμερο ανήλθε στα 10,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το ποσοστό πληρότητας των φραγμάτων έχει φτάσει ήδη στο ικανοποιητικό 51,8% και το απόθεμα νερού στα 150,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αρκετά περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο κατά το περσινό έτος. Ο Ιανουάριος θεωρείται ως ο μήνας με τη μεγαλύτερη εισρωή νερού στα φράγματα που καταγράφηκε ποτέ. Στα του καιρού το σκηνικό δείχνει να αλλάζει. Χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών οι μεμονωμένες βροχές, αλλά και η σκόνη που μας θυμήθηκε ξανά. Η εβδομάδα δεν αναμένεται να μας επηρεάσει κάτι οργανωμένων. Μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά κάποια άνοδο. Αργά το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται να μας επηρεάσει και σκόνη. Ο βαρύς χειμώνας μας αποχαιρετά για λίγο μέχρι νεοτέρας.